Ευχαριστούμε τον κύριο Μενουδάκο για την εξαιρετική συνάντηση που είχαμε. Ζητήσαμε ενημέρωση για δύο σημαντικά ζητήματα. Το πρώτο είναι το παράνομο κακόβουλο λογισμικό, το Predator. Οι 93 στόχοι τους οποίους παρέδωσε στην εισαγγελία και αναμένουμε ακόμα, μετά από πολλούς μήνες, κάποια απάντηση και ότι αν συμπίπτουν με τις υποκλοπές από την ΕΕΠ και το Μέγαρο Μαξίμου. Μετά συζητήσαμε για την διαρροή απόρριτων προσωπικών δεδομένων για τους εκλογείς του εξωτερικού. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε υπάρχει μία έρευνα η οποία γίνεται διεξοδικά. Ζητήσαμε να χυθεί άπλετο φως, να διευρυνθεί η έρευνα για πιθανές άλλες διαρροές από τα ίδια κέντρα εντός του Υπουργείου Εξωτερικών, διότι έχουμε πλέον την ομολογία και από τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας κυβέρνησης, αλλά και από την κυρία Σιμακοπούλου, ότι αυτά τα δεδομένα ήταν στη διάθεσή τους για κομματικούς σκοπούς μετά την υπηρεσική κυβέρνηση, για 7 μήνες μέχρι τον Ιανουάριο του 2024. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρουμε αυτά τα δεδομένα των εκλογών του εξωτερικού, ποιος τα διέρευσε και πού αλλού έχουν διαρρεύσει. Και να γίνει μια εντελεχής έρευνα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι ζήτημα δημοκρατίας και όπως πάντα εμείς είμαστε υπέρ της θεσμικής θωράκισης. Ευχαριστούμε πολύ.